Μιλάμε για σύψη της ελληνικής κοινωνίας. Ποιο να πρωτοβρίσεις είναι εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή, πάει ο Τζόρνταν, βάζει αντί για βενζίνη, αντί για πετρέλαιο, του βάζουν βενζίνη. Πάει η μηχανή. Λέει τα λεφτά, ποια λεφτά. Πάει η μηχανή. Έπιασε κουβέντα για τον Πάο Κοβλάξ, ο πρόεδρος, του γάμισε, του φόρεσε ο βενζίνας, α πούμε. Τώρα, έχουμε πολλούς μπαλάκες σε αυτή την υπόθεση. Πρώτος μπαλάκας είναι ο βενζίνας. Έχεις ρε μπαλάκα βενζίνα στη Μοναστηρίου Βενζινάδικο. Ξέρεις την Μοναστηρίου, τώρα μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν γιατί μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο, να πούμε. Μοναστηρίου εκεί που είναι το Αν Σαλόνικα, είναι η πιο υποβαθμισμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η πιο κοντή τραβεστή είναι δύο πόντους ψηλότερη από τον Van Dijk και δύο πόντους κοντύτερη από τον Λυσγάρα. Οι δε πούτσες τον τραβεστή εκεί πέρα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τον Σανκαρέ που έχει ο Άρης. Τον είχα δει εγώ στα πολιτήρια μια μέρα. Σαν το ρόπολο του μπέιζμπολ, του κόκκινου ήταν να πούμε. Μιλάμε για τέτοια ιστορία. Βρήκαμε μαλάκα βενζινά. Και όλοι οι βενζινάδες. Αφού βλέπετε, δεν είναι μόνο οι Ρωμά που κλέβουν. Κλέβουν και οι Λευκοί, δηλαδή μην στοχοποιούμε τους Ρωμά. Οι Ρωμά ξέρουμε οι άνθρωποι τι είναι, κλέφτες είναι, φουκαράδες είναι, τους ταΐζει η πολιτεία, δεν πάνε στο σχολείο, μπελάδες είναι. Και τι όμως, θα στοχοποιήσουμε όλους τους Ρωμά και φταίνουν μόνο οι Ρωμά, όλοι οι Έλληνες κλέφτες είναι. Δηλαδή, μόνο ο Ρωμά είναι αυτός που πάει και βάζει βενζίνη και φεύγει. Όχι. Πρώτος μπαλάκας ο βενζινάς, ο οποίος πρώτα πρέπει να πάρει το εικοσάρικο και μετά να βάλει τη βενζίνη. Νόμος σε όλα τα βενζινάδια. Άμα βάλεις βενζίνη και περιμένεις μετά να πληρωθείς, το 70% θα σηκωθεί και θα φύγει. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Εγώ μπροστά μου, στην Εθνική Οδό, σε ένα τισελ, Λευκός ήταν και BMW είχε κιόλας. Μια παλιά, 20ετίας BMW. Λευκός κανονικός, δεν ήταν ο άνθρωπος Ρωμά. Του έτρεχε ο βενζινάς, πάντα 80 ευρώ, το φούλαρε κιόλας, το είχε αδειάσει, το είχε προστοχοποιημένο. Πρώτος μαλάκας ο βενζινάς, δεύτερος μαλάκας. Η πολιτεία. Έχουν περάσει χρόνια, έχουν έρθει τεχνολογίες, έχουμε πάει σχολές πολέμου, έχουμε πάει εκπαιδευτές, έχουν γυμναστεί οι χωροφύλακες, έχουν μορφωθεί οι αστιφύλακες, οι χωροφύλακες, οι αστυνομικοί. Καλά, δεν μπορείτε να έχετε πλαστικές σφαίρες στα όπλα. Δηλαδή έκανα εγώ μια μαλακία, αντιστάθηκα, μου δίνει μία, πέφτω κάτω, δεν με σκοτώνει. Με τραυματίζει, με κάνει, δεν με σκοτώνει. Δεν μπορείτε για τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή, τι πατώνα, όχι να το σκοτώσεις. Δεύτερη λοιπόν η πολιτεία. Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος αξιωματικός, ο ταξίαρχος, ποιοι είναι αυτοί που είναι μορφωμένοι, που να πάρουν ας πούμε ιδέες. Δηλαδή τι γίνεται, θα κλέψω εγώ το βενζινάδικο. Εγώ με την Τζέννη πριν ένα χρόνο πήγα σε ένα εστιατόριο, σε ένα ξενοδοχείο, μου βγάλαν την ψυχή μία μισή ώρα. Τους παρακάλαγα, φέρνω το φαγητό κτλ. Τους αφήνω ένα φέση, σηκώνομαι και βέβαια. Λέει τα λεφτά, λέω πάρ' τα παπάρια μου. Δηλαδή αν πάρει τον αστυνομικό και με κυνηγήσει, τι πρέπει να με κάνει δηλαδή. Και του κάνω εγώ το πρέπει να με σκοτώσει επειδή δεν πλήρωσα το. Το έχω κάνει και εγώ, το λέω. Το έχω κάνει, λέω, άστε, μην φωνάζει δηλαδή. Την Τζέννη, μάλλον λέει, δεν πληρώσαμε. Γάμισε του, λέω, δεν πληρώσαμε. Μια μισή ώρα μα βγάλανε την ψυχή. Καλοκαίρι, είχε έξω από την Καβάλα σε ένα ξενοδοχείο, την έκανα κατσίκα. Και εγώ την έκανα κατσίκα. Τι απρέμε, πυροβολήσει ο μαλάκα. Κράτο λοιπόν, βενζινά, δύο μαλάκε. Τρίτο μαλάκα. Ο αστυνομικό. Γκραν μαλάκα. Βλέπει, είσαι στο Δεδροπόταμο κοντά. Στη Μοναστηρίου, στο πιο κακόφημο μέρο τη Θεσσαλονίκη. Δεν πήγε ο Φουγκαράς ο 16χρονος με το όπλο να του πει δώσε τα λεφτά. Και γι' αυτό και την κοινή γνώμη μαζί του και έχει δίκιο η κοινή γνώμη. Έχει δίκιο η κοινή γνώμη. Κάτσε ρε πούστη, δηλαδή δεν έβγαλε το όπλο να τον πυροβολήσει, το βενζινά τον κάνει όπως έγινε στη Βέρεια για πάντως τις συλλάβεις κτλ. Άρα λοιπόν έχει την κοινή γνώμη και καλά κάνει και έχει την κοινή γνώμη. Όχι κομμουνισταράδες οι μαλάκες τώρα αυτοί που πάνε να καπηλευτούν το παιδάκι και τους Ρωμά. Πάει ο Τσίπρας τώρα και οι άλλοι οι αντιπολίτευση να καπηλευτούν. Ένα παιδί που δεν ξέρω αν ζει ακόμα, μακάρι η Παναγία να δώσει ποιος, μακάρι το παιδί να ζήσει και να γίνει και καλά. Πάει να καπηλευτούν τώρα οι κομμουνισταρέοι, το μαλάκα τον αστυνομικό, πώς έγινε, τι έγινε. Δηλαδή, πάνω στην ταλαιπώρια και στην οδύνη, να πούμε των γονέων, να κάνουμε πολιτική. Γαμώ τα κόμματά σας, ρε πούστηδες. Σε τέτοια θέματα πρέπει να είμαστε όλοι λίγο προσεκτικοί και όλοι να είμαστε ευαίσθητοι, να πούμε. Εντάξει. Μία ερώτηση λίγο, ναι, πάνω σε αυτό. Ναι. Λέει η άλλη μεριά, ναι,
ότι κατά κάποιο τρόπο, επειδή έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα μετά, ναι, με το αυτοκίνητο, θεωρήθηκε επικίνδυνος. Ότι επικίνδυνος και μπορούσε να σκοτώσει αθώους ανθρώπους. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Δηλαδή άστονα, λένε, αν έβαζε, ας πούμε, κάτω από τις ρόδες το παιδί σου, θα λέγατε τα ίδια. Λένε τώρα, έτσι. Ναι, δεν λέω κάτι, το λέω εγώ, η λέει η άλλη μεριά. Βέβαια. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό εδώ? Δεν μπορείς 16 χρόνια να παίρνεις τα μάξι και να τρέχεις με 150. Βέβαια το κυνηγούσαν οι άλλοι από πίσω. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στην Ελλάδα, ο έξυπνος αστυνομικός τον αφήνει και φεύγει. Δεν μπλέκει. Δεν μπλέκω. Θα μου βγει κανένας Ρωμά, θα μου βγει κανένας κομμουνιστής, θα γίνει κανένας κοινωνικός. Από όλες τις μεριές είσαι χαμένος, ό,τι και να κάνει. Ή τον τρώω και πάω, ναι, μέσα. Ναι. Ή με τρώει και κλείνω το σπίτι μου. Ή άλλο τρογωνόμαστε και συμφέρον δεν έχει κανένας από τους δύο. Εγώ σου λέω, τον πιάνεις. Τον πιάνεις. Τον πας στο δικαστήριο. Σε δύο ώρες το δικαστής θα τον βγάλει έξω. Οι αστυνόμοι λένε, είμαστε μεγάλοι μαλάκες. Τρέχουμε, κάνουμε, πλακωνόμαστε, 800 μέτρα, τους πιάνουμε. Τους πάμε στο δικαστήριο και ο μαλάκας στο δικαστήριο τους αφήνει έξω, είναι και βέβαια. Θα σας πω κάτι και θα τελειώσω. Αν μπλέξετε σε τέτοια ιστορία, σαν συμβουλή σας το δίνω, κοιτάξτε να έχετε τη μικρότερη ζημιά. Εμένα με έχουν κατακλέψει. Εγώ έκανα μπακάλικο στα 25 μου, είχα να πάω διακοπές με τους φίλους μου, άφησα το φάκελο μέσα στο ταμείο, μπακάλικο είχα. Μπήκε ένας Λυσούδη, τον λέγανε Απόστολο, τον θυμάμαι, από την Πηλαία. Ο μπαμπάς του, να πούμε, είχε στη Λαϊκή Πάγκο κτλ. Τον πιάσανε οι αστυνομικοί. Το βλέπω, να πούμε, ένα λέσι, να πούμε και μισό, με ουσίες και τέτοια. Λέω, τι έγινε, τα λεφτά τα πάω. Πάω στον πατέρα, του λέω, ρε, μας τώρα, δώσε κάτι και τα λοιπά, δεν έχω τίποτα, κανένα φρόνο, πάντα λεφτά. Μου λέει, του κάνεις μήνυση, λέω, τι μήνυση θα τον κάνω το μαλάκα. Θα πάει η φυλακή, του κάνω τον πάτο βάζω, χειρότερος θα βγει. Δεν του έκανα μήνυση. Υποθέσανε αυτοί ότι εγώ πήρα λεφτά από αυτό. Φράντο δεν πήρα. Δεν τον έκανα, τι να τον κάνω, να τον βάλουν μέσα εδώ το μαλάκα, θα πήγαινε ούτε σε αυταπάγγελτα. Ούτε ασχολήθηκα μαζί, τα λεφτά δεν τα πήρα. Εργολάβος έβγαινε τη μαλάκο τη μάνα μου να είναι γερή, κάτι λεφτά για το κτήμα. Θα μπορούσα πάνω τον μπλακό σου. Μπλέκεις. Ένας συνάδελφος εδώ με άρπαξε την τσάντα, είχε μέσα λεφτά, τον πρόλαβα, πες ότι τα έπαιρνε. Μπλέκεις. Μπλέκεις. Στην Ελλάδα μπλέκεις. Ο εξύπνος αστυνομικός έστει λέει, γίνεται κόκκινος και λέει, δεν πάτε να γαμηθείτε. Κερδισμένος, το βλέπεις κάτι μάγουλα που έχει εκεί έξω. Μπλέκεις, παιδιά. Τον αφήνεις, φεύγει, δεν έκανε ληστεία. Μπήκε μέσα εκεί στο Δευδροπόταμο, χάθηκε, άστονα. Μπήκε στα Ζωνιανά, άστονα. Τον πελάσου θα βρεις. Ή θα το σκοτώσει, ή θα σε σκοτώσει, ή θα μπλέξεις, θα πάει στο δικαστή, αν τον πιάσεις με την ορμάλ κατάσταση και στο τέλος θα πούμε, θα τον αφήσει ο δικαστής και θα βγει. Και αυτό που είπα και προηγουμένως, βρείτε έναν τρόπο, ακόμα και ο κακός αστυνομικός ή ο ανεκπαίδευτος αστυνομικός να είναι ακίνδυνος και να εκπαιδεύσετε τους αστυνομικούς για τέτοιες περιπτώσεις. Μην μπλέκουμε. 16 χρόνο κρίμα. Ο αστυνομικός κρίμα κι αυτός. Ο παπάς του παιδιού κρίμα όλοι. Ο βενζινάς, ο μόνος που δεν είναι κρίμα, πού είναι το βενζινάς. Πάω εγώ τώρα το βενζινά 20 ευρώ να κάνω ολόκληρη επιχείρηση για να πιάσω, ξέρω εγώ, το φουκαρά του εκεί. Θα μου πεις και τι αστυνομία θες. Τι αστυνομία θες. Η αστυνομία που είναι στον πολίτη, π.χ. στο βενζινά, ή την αστυνομία που κάνει πίπες στους πολιτικούς. Μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε. Μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε.